πίσω στο τραπέζι μας να πούμε καλημέρα. Κοντά μας η κυρία Βούλα και Χαγιά, εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Καλή σας ημέρα. Καλή Βαθινού, γεια σας κύριε Κακούση, πόσο χαίρομαι που σας βλέπω. Και εμείς και από κοντά, γιατί λοιπόν... έχουμε κάνει μία σύνδεση, αλλά ήμασταν έτσι από απόσταση. Βούλα, αρχίζουμε και μπαίνουμε, συγγνώμη τώρα για το Βούλα, αλλά έχουμε δουλέψει πολλά χρόνια μαζί. Αρχίζουμε νομίζω και μπαίνουμε στην περίοδο δεν ήξερες, δεν ρώταγες, αναλαμβάνοντας αυτή τη θέση. Εγώ. Γιατί προεκλογικά είναι ακόμα πιο δύσκολα. Κοίταξε να δεις, όταν αναλαμβάνεις τέτοιες θέσεις, είσαι προετοιμασμένος ότι πρέπει να μπεις στα βαθιά, πρέπει να απαντάς στα σκληρά, ότι θα σου τύχουν δύσκολα ζητήματα όπως αυτά που θα με ρωτήσετε στη συνέχεια που έρχονται. Έτσι, όπως και όλοι οι συνάδελφοι. Είμαστε και σε προεκλογική περίοδο και θέλω να το τονίσω αυτό. Δεν υπάρχουν προσωπικά ζητήματα στην πολιτική, υπάρχουν πολιτικά. Όταν κάνεις αμιγώς πολιτική, έτσι. Άρα, και κάποια προσωπικά όταν αρχίζουν και να φύονται όμως. Όταν ανεβαίνουν οι τόνοι, ποτέ δεν έχουν προσωπικό Άλιστα. αντίκρισμα. Ακριβώς. Άννα. Πάμε να ξεκινήσουμε τώρα. Εγώ θα ξεκινήσω και από αυτή τη συζήτηση που είχαμε πριν με τους πολιτικούς μας εδώ. Γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση το τελευταίο διάστημα για τις εταιρείες και τις επιχειρήσεις του κ. Κασελάκη, κύριε Κεχαγιά. Ναι. Και αυτό που λένε τώρα τα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι γιατί να μην υποβάλει ο ίδιος το πόθεν έσχης τώρα και να περιμένει να έρθει το τέλος Ιουνίου. Για να το κάνει αυτό. Γιατί η πρώτη ερώτηση της Άννας να είναι αυτή. Τώρα. Ας είναι. Ναι, δηλαδή και έτσι κλείσει και αυτό το θέμα. Ένας πολιτικός αρχηγός και ένα κόμμα δεν λειτουργεί βάση του τι του υποδεικνύουν οι πολιτικοί του αντίπαλοι. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να είναι σαφές σε όλους μας. Ο κύριος Κασελάκης, όπως οφείλει από τον νόμο, μέχρι τα τέλη Ιουνίου θα υποβάλει το πόθεν έσχης. Όλα θα είναι ξεκάθαρα, όλα θα είναι ανοιχτά. Όποιος θέλει θα πάρει και θα διαβάσει το πόθεν έσχης του κυρίου Κασελάκη. Και από τη στιγμή που υπάρχουν αντιρρήσεις ή οτιδήποτε ενστάσεις, εκεί να τα συζητήσουμε όλα. Γιατί δεν το κάνει τώρα όμως, για να κλείσει να αυτό κάνει, το θέμα. Γιατί το ζητάει η κυβέρνηση ή το ζητάει η Νέα Υπάρχουν αντιδράσεις. Υπάρχει ένα θέμα γιατί? Το οποίο ο ίδιος, αν μου επιτρέπετε, ξεκαθάρισε. Θέλετε να το κάνουν όλα τα πολιτικά κόμματα μαζί, να τα βγάλουμε όλα και να τα διαβάσουμε. Αλλά δεν υπάρχει ένα θέμα γιατί δηλαδή, έχει επιχειρήσει. Ποιο είναι το θέμα. Θα ήθελα να εντοπίσουμε, κυρία Λιβαθινού, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την επισήμανση, να εντοπίσουμε ποιο είναι το θέμα για τις εταιρείες του κυρίου Κασελάκη. Και μετά να τα συζητήσουμε. Βούλα, όλα. Να το κάνω εγώ. Βεβαίως. Ωραία. Το θέμα είναι το εξής. Υπάρχει μία ξεκάθαρη. Δεν υπάρχει πιο ξεκάθαρη. Δεν θα μπορούσε να το κάνει πιο ξεκάθαρα ο κ. Κασελάκης. Δήλωσή του ότι εγώ από το Μάρτιο του 2023 και μετά δεν έχω συμμετοχή σε καμία εταιρεία. Τελεία. Όχι, δεν υπάρχει αυτή η δήλωση. Στο Μάγκ αυτό δεν είπε ο ίδιος. Αυτό ναι. Είπε ότι δεν έχω πλέον μετοχές σε καμία εταιρεία. Δεν είπε από το Μάρτιο του 2023 δεν έχω μετοχές σε καμία εταιρεία. Μιλούσε για μία συγκεκριμένη. Α, άρα λοιπόν μπορεί να έχει συμμετοχή σε κάποια άλλη εταιρεία. Όχι, δεν έχει πλέον συμμετοχή σε καμία άλλη εταιρεία. Όλες οι συμμετοχές έχουν μεταβιβαστεί. Αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσουμε. Απλά ωραία, για το μήνα Μάρτιο, ναι, αυτό είναι το για θέμα. Για το μήνα Μάρτιο, επειδή το έθεσε το μήνα Μάρτιο του 23, επειδή το έθεσε ο κύριος Κακούσης, είχε αναφερθεί σε συγκεκριμένη εταιρεία. Α, άρα λοιπόν από το. Ωραία. Το Δεκέμβρη, προφανώς, μια εταιρεία είναι αυτή η οποία δανείζει για να διευκολύνει την πληρωμή των δώρων των εργαζομένων στη Left Media, τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή η εταιρεία έχει κάποια μετοχική σχέση με τον κύριο Κασελάκη. Έχει μερίσματα σε αυτήν. Πλέον δεν έχει καμία μετοχική σχέση. Ωραία. Από αυτή την εταιρεία πότε αποχώρησε? Αυτό δεν το γνωρίζω, κύριε Κακούση. Τώρα, ειλικρινά σας το λέω. Το Δεκέμβρη πάντως είχε. Λέει ο κ. Κασελάκης. Το Δεκέμβρη πάντως είχε σχέση. Δεν γνωρίζω αυτό το χρονικό πλαίσιο. Ξέρω και μπορώ να σας το βεβαιώσω γιατί το άκουσα από το στόμα του και δεν έχω. Το είπε σε συνέντευξη, το είπε δημοσίως ο ίδιος. Δεν έχω κανένα λόγο να αμφισβητήσω τον πρόεδρο του κόμματός μας ότι δεν έχει πλέον μετοχές σε καμία εταιρεία. Το πότε έγινε η μεταβίβαση δεν το γνωρίζω. Το Δεκέμβριο ο ΣΥΡΙΖΑ σύνυψε μία δανειακή ναι, σύμβαση ναι, με μια καλά. Εταιρεία. Ναι. Η εταιρεία αυτή τότε, το Δεκέμβρη, είχε μετοχική σχέση με τον κύριο Κασελάκη. Δεν το γνωρίζω, σας το είπα. Εάν δεν ξέρω δεν είχε... πότε έγινε η μεταβίβαση των μετοχών. Εάν δεν είχε σχέση με αυτή την εταιρεία ναι, ο κύριος Κασελάκης, πώς θα μπορούσε να διευκολύνει τα μία κάτω Προφανώς και θα είχε σχέση, αλλά δεν ξέρω το χρονικό πλαίσιο να σας πω ημερομηνία ότι η μεταβίβαση των μετοχών έγινε τότε. Ωραία. Το μήνα Μάρτιο που ανέφερε ο ίδιος, κύριε ναι, Κεχαγιά, στη συνέντευξή του, του 2023, ναι. Που είπε ότι παραιτήθηκε από τις εταιρείες. Από τη συγκεκριμένη εταιρεία. Από τη μία εταιρεία. Τη λεγόμενη εταιρεία, το lobstering, δηλαδή μετά αυτό που λέμε στα αποκάραβα.
το έχουμε. Μάλιστα. Άρα για τις υπόλοιπες δεν ξέρουμε το χρονικό διάστημα πότε ο ίδιος αποχώρησε. Ξέρουμε ότι πλέον δεν έχει μετοχές σε καμία εταιρεία. Μάλιστα. Όλα αυτά όμως δεν θα τα έλυνε το πόθεν έσχισε. Εγώ θα επανέλθω σε αυτό. Οπότε και ο ίδιος να κλείσει όλα αυτά τα στόματα και όλα αυτά τα ερωτήματα. Ο ίδιος να τα όταν τα Μα τώρα υπάρχουν τόσα κενά όμως. Ποια είναι τα κενά, πείτε μου. Δηλαδή ακόμα και για το δάνειο το οποίο έδωσε στο ΣΥΡΙΖΑ για να πληρωθούν οι εργαζόμενοι στα κομματικά μέσα, για παράδειγμα. Από ποια εταιρεία έφυγαν αυτά, σε ποιο λογαριασμό μπήκαν. Ποια εταιρεία έφυγαν, έχουν δοθεί όλα τα παραστατικά στη δημοσιότητα. Είναι η εταιρεία Όσιος, αυτό το γνωρίζουμε, δεν είναι κάτι μυστικό. Και πού επέστρεψαν τα χρήματα αυτά. Στην ίδια εταιρεία. Άρα λοιπόν, η σχέση του κυρίου Κασελάκη με την εταιρεία Όσιος, την περίοδο που αυτή δάνεισε τον ΣΥΡΙΖΑ, τη Left Media για την ακρίβεια, ποια ήταν. Στο απάντησα, κύριε Κακούση. Το έχω απαντήσει νομίζω 5 φορές. Ωραία. Ναι. Είχε κάποια μετοχική σχέση την οποία δεν έχει πλέον. Ξεκάθαρα, το έχει πει ο ίδιος στο Μέγκα και στον Αντένα. Ναι. Με έναν τρόπο ο οποίος, συγγνώμη, για εμένα μπορεί εγώ να μην αντιλαμβάνω σωστά. Όταν δεν ήταν... δηλώνει και λέει όπως μας τον λέτε ότι δεν έχω μετοχές σε καμία εταιρεία, όλα έχουν μεταβιβαστεί, δεν είναι σαφές και δεν είναι απλά ελληνικά. Ναι, όχι. Είχε πει αρχικά ότι το Μάρτιο. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι μια παλιά συζήτηση τώρα, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Ωραία. Το ερώτημα τώρα είναι το εξής. Αυτό, γιατί δεν μας το είχε πει από την αρχή και σέρνεται αυτή η συζήτηση τώρα τόσο καιρό. Να τελειώνουμε. Ποιο να πει από την αρχή. Αυτό το οποίο συζητάμε. Ότι εγώ είχα την εταιρεία Όσιος την οποία δάνεισα το ΣΥΡΙΖΑ. Να τελειώνουμε. Πιστεύετε ότι. Πείτε ότι το είχε πει 10 μέρες πριν. Γιατί αυτή η υπόθεση βγήκε τέλη Φλεβάρι, έτσι δεν είναι. Και παρενέβη και ο εισαγγελέας γιατί θέλει να διερευνήσει τι συμβαίνει με τις εταιρείες του κυρίου Κασελάκη. Και βεβαίως ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, εφόσον κληθεί, θα παρουσιαστεί και θα καταθέσει και όλα τα στοιχεία εφόσον χρειαστεί. Τι πάει να πει να το πει από την αρχή. Δηλαδή πρέπει να βγαίνει ο κύριος Κασελάκης, και δεν το περιορίζω στον κύριο Κασελάκη, ή ο χ πολιτικός αρχηγός ή το ψι πολιτικό πρόσωπο και να λέει θέλω να σας πω τι έκανα στο παρελθόν, να σας πω αν ήμουν απόδημος του εξωτερικού, τι εταιρείες είχα ή οτιδήποτε εφόσον δεν προκύπτουν θέματα. Από τη στιγμή όμως, κύριε Κεχαγιά, που εδώ και 6 μήνες ο ίδιος βρίσκεται στην ηγεσία του κόμματος, θα μπορούσε από τη στιγμή που και ο ίδιος έχει αυτές τις επιχειρήσεις και τις εταιρείες, καθώς δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα το χρονικό διάστημα. Έχει μεριμνήσει πάντως και έχει φύγει. Θα έπρεπε να το έχει αναφέρει. Αυτό λέμε. Να ρωτήσω κάτι. Και μου είναι πάρα πολύ αυθόρμητο όπως θα το ρωτήσω. Πώς την πάτησε έτσι με τις εταιρείες. Ο νόμος είναι σαφής. Δεν επιτρέπει τη συμμετοχή. Γιατί αυτές τις μεταβιβάσεις δεν τις έκανε με την εκλογή του ως Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Να πει, ωραία, και τώρα ελάτε εδώ νομική μου σύμβουλη. Τι και να έχω, πώς πρέπει να εναρμονιστώ. Το πώς την πάτησε, εγώ δεν το ασπάζομαι. Γιατί ακόμη υπάρχει μία ερμηνεία μεταξύ νομικών κύκλων κατά πόσο και οι εξοικονομευτικοί πολιτικοί αρχηγοί οφείλουν να μην έχουν σε καμία περίπτωση σχέση με εταιρείες του εξωτερικού. Υπάρχει και άλλη ερμηνεία, δηλαδή. Υπάρχει η ερμηνεία που λέτε εσείς και η ερμηνεία που λέει ότι επειδή είσαι εξοικονομευτικός δεν έχεις εκλογή από εθνικές εκλογές. Καταλάβατε τι εννοώ, από εθνικές κάλπες, ενδεχομένως να μην εμπίπτεις σε αυτόν τον περιορισμό που βάζει η νομοθεσία. Αυτό ακόμη δεν είναι απολύτως ξεκάθαρο. Εφόσον όμως ξεκαθαριστεί, το έχει πει ο ίδιος και το διαδηλώνει, κύριε Κακούς και κύριε Λιβαθινού, ότι εφόσον παρατύπως είχε στο διάστημα που εξελέγει η πρόοδος του ΣΥΡΙΖΑ και έγινε και πολιτικός αρχηγός αυτές τις εταιρείες στην αλλοδαπή, και να θυμίσουμε ότι ο κύριος Κασελάκης ήταν Έλληνας του εξωτερικού. Mm-hmm. Άρα οι όποιες εταιρείες είχε, στην αλλοδαπή θα ήταν, δηλαδή στο εξωτερικό. Θα υποστεί τις συνέπειες του νόμου. Είτε είναι πρόστιμο, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Μάλιστα. Τώρα, παρακάτω. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Πάμε λιγάκι γιατί συζητάγαμε πριν από λίγο στην κουβέντα μας και για το ταξίδι το οποίο είχε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Ακούγατε και εσείς, κυρία Κεχαγιά. Δεν το πρόλαβα, αλλά. Στην Αίγυπτο. Ακριβώς αεροσκάφος, το πώς το χρησιμοποίησε ο ίδιος. Έτσι, και ότι ακούσαμε και ταξίδι αναψυχής, ότι δεν ήταν μόνο μέσα στην επίσημη επίσκεψη την οποία πραγματοποίησε και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Εσείς τι λέτε πάνω σε αυτό, Εμείς καλούμε την κυβέρνηση να διασαφηνεί. Για ποιο λόγο ένα φιλικό ζεύγος με τον Πρωθυπουργό
επέβαινε στο συγκεκριμένο πρωθυπουργικό αεροσκάφος. Ποιο ήταν αυτό το ζεύγος, ξέρετε? Υπήρξε ένα φιλικό επιχειρηματικό ζεύγος, δεν θέλω τώρα να λέω ονόματα, όλα έχουν γίνει στην δημοσιότητα. Δεν έχει υπάρξει διάψευση από την κυβέρνηση από τη στιγμή που εδώ και δύο μέρες βγήκε το όνομα του συγκεκριμένου θέλετε ζεύγους. Θέλετε να το μοιραστείτε μαζί μας αυτό το όνομα ή πιστεύετε ότι δεν υπάρχει λόγος? Έχει δημοσιοποιηθεί, κύριε Κακούση, έχει βγει σε ρεπορτάζ. Αλλά εγώ δεν το βλέπω ούτε να επιβεβαιώνετε ούτε να διαψεύδετε. Τι να πω, όχι, ότι υπάρχει μια πίεση στο καταγγέλλετε. Δεν έχει όχι, δεν το καταγγέλουμε εμείς. Υπήρξε δημοσίευμα το οποίο δεν έχει διαψευστεί. Εμείς βγάλαμε μια ανακοίνωση βάσει δημοσιευμάτων και λέμε αν αληθεύει. Τα ερωτήματα δεν τα έχουμε πάρει και τα ξαναθέτουμε στην κυβέρνηση. Εφόσον λοιπόν επέβαινε ένα ακόμη ζευγάρι στο πρωθυπουργικό αεροσκάφος, θα θέλαμε να ξέρουμε, ήταν για λόγους αναψυχής, ήταν για επιχειρηματικούς λόγους, δηλαδή συνόδευσαν τον πρωθυπουργό και στις επίσημες συναντήσεις του, ήταν μήπως προσκεκλημένο του Προέδρου Αλ-Σίσι και έπρεπε να ταξιδέψει με το πρωθυπουργικό αεροσκάφος. Αυτά τα ερωτήματα βάζουμε. Δεν είναι ερωτήματα τα οποία δεν απασχολούν τον Έλληνα πολίτη. Δηλαδή, ποιος μπορεί να είναι ο λόγος του όλα τα ερωτήματα. Δεν είναι μόνο ότι ο Έλληνας πολίτης φορολογείται και πληρώνει, για παράδειγμα, ναι, αυτό αλλά που ακούγεται το πρωθυπουργικό αεροσκάφος ή τη συντήρησή του. Ταξίδι αναψυχής όμως, μήπως είχε μια δόση υπερβολής μέσα? Πήγε δύο μέρες το πρωθυπουργικό αεροσκάφος στην έρημο Σίβα. Δύο μέρες πριν από την επίσημη συνάντηση. Προφανώς. Λέει το πρωθυπουργικό γραφείο ότι εκεί τον κάλεσε ο Σίση. Βεβαίως. Σε μια ιδιωτική, ας πούμε. Όπου εκεί, αυτό δεν το γνωρίζουμε. Έτυχε να καλέσει και το ζευγάρι που επέβαινε στο πρωθυπουργικό αεροσκάφος. Αυτό ρωτάμε. Το ζευγάρι αυτό συνόδευσε τον πρωθυπουργό και στις συνάντησεις που είχε με την Αιγυπτιακή ηγεσία. Το πρόβλημα ηγεσία. Είναι η παρουσία είχε του φιλικού ζευγαριού ή η χρήση του πρωθυπουργικού αεροσκάφου. Σε άλλες συναντήσεις που είχε να κάνει με ιδιωτικά συμφέροντα. Αυτά ζητάμε να μάθουμε. Είναι πολύ απλά τα ερωτήματα. Ναι, αυτό το οποίο είπε και ο Γιώργος Ιέννης, σας ποια είναι τώρα? Γιατί υπήρχε το φιλικό ζευγάρι μαζί και ποιοι ήταν αυτοί και για ποιο λόγο ήταν? Βαθενό, ή το ότι χρησιμοποιήθηκε το αεροσκάφος? Ότι δεν ήθιστε. Φυσικά και ο πρωθυπουργός και θεσμικοί παράγοντες της χώρας, οι οποίοι είναι συγκεκριμένοι, υποχρεούνται, θα έλεγα, όχι δικαιούνται, να ταξιδεύουμε με τα κυβερνητικά αεροσκάφη, έτσι, για να το καταστήσουμε αυτό σαφές. Δεν μπορεί όμως να ταξιδεύει το οποιοδήποτε πρόσωπο με το κυβερνητικό αεροσκάφος και ενθυμούμε ότι πριν από χρόνια ένας υπουργός της κυβέρνησης εγκαλούσε τον τότε πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα, γιατί σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, που δεν αποδείχθηκαν ποτέ, πήγε ενδιαμέσως σε ένα ταξίδι που είχε κάνει στη Λισαβόνα, κατά τους ισχυρισμούς του, με τα παιδιά του στη Euro Disney. Έτσι έλεγε. Mm. Αυτό δεν αποδείχθηκε ποτέ. Είχε αναστατώσει όλο το σύμπαν. Εδώ έχουμε κάτι το οποίο δεν έχει διαψευστεί. Τότε είχε διαψευστεί εκείνο το ταξίδι. Και λέμε, γιατί ένα φιλικό ζευγάρι ταξίδευε, υπήρχε κάποιος λόγος, αν υπήρχε να τον κατανοήσουμε. Mm. Oh, τώρα, κύριε Κεχαγιά, για πάμε λιγάκι και ευρωεκλογές. Βλέπετε ότι ο κύριος Κασελάκης θα την πάρει πάνω αυτή την εκστρατεία των ευρωεκλογών και ποιος είναι ο πύχης? Ακούμε ένα 17% να είναι κοντά στο αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών. Ο κύριος Κασελάκης φυσικά θα πρωταγωνιστήσει και θα είναι στο επίκεντρο αυτής της προεκλογικής εκστρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά στελέχη, οι υποψήφοι ευρωβουλευτές του κόμματος. Νομίζω ανακοινώσεις θα γίνουν λίγο μετά τις 15 Απριλίου. Λίγο μετά τις 15 Απριλίου. Ναι, okay. Για το ποιοι θα είναι στην τελική λίστα. Όλο το ψηφοδέλτιο ή μέχρι τότε θα έχουμε δώσεις? Όλο το ψηφοδέλτιο, γιατί υπάρχουν περιορισμοί. Κύριε Κακούση, νομίζω 50 μέρες πριν από τις ευρωεκλογές πρέπει να έχει κατατεθεί το ευρωψηφοδέλτιο. Και φυσικά όλα τα στελέχη, εθελοντές, φίλοι του κόμματος, μικρά, μεσαία στελέχη, απλά μέλη, όλοι θα δουλέψουν και θα εργαστούν οι σημερινοί ευρωβουλευτές για τις ευρωεκλογές. Είναι μία έτσι ωραία μάχη που θα δώσει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Τις προηγούμενες ημέρες παρουσιάσαμε και το ευρωπρόγραμμά μας, τις ευρωπαϊκές πτυχές αυτού του προγράμματος. Όμως έχουμε στεναχωρηθεί, θέλω να σας πω, πάρα πολύ με αυτήν την σκοτεινή υπόθεση του σκανδάλου με τις περίεργες διαδρομές των emails που όχι απλώς διέρευσαν, παραδόθηκαν, υπεκλάπησαν από το Υπουργείο Εσωτερικών στη Νέα Δημοκρατία. Ό,τι αφορά την ενδιάμεση περίοδο των δύο εκλογών. Κύριε Κακούση, εσείς το έχω πει, την κυρία Κεραμέως. Θα σας πω, έχω κάποια ερωτήματα. Ναι. Αυτά τα λέει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση λέει, αφού έκανα τη δική μου έρευνα, παρακαλώ να μας δώσει στα πολιτικά κόμματα όλα τα στοιχεία και να τα παραδώσει και στον εισαγγελέα που διενεργεί την προκαταρκτική εξέταση. Η κυβέρνηση λοιπόν λέει σε εκείνο το χρονικό διάστημα.
Εμείς λέμε, α, βεβαίως, ό,τι πει η κυβέρνηση, αυτό ισχύει. Θέλουμε, λοιπόν, τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας να παραδοθούν στα πολιτικά κόμματα, να βγει το ίδιο το Μαξίμου, ο Πρωθυπουργός, να μας πει τι έγινε με την έρευνα του Μαξίμου, γιατί, mm-hmm. και γιατί έκανε έρευνα το Μαξίμου, δεν εμπιστεύονταν την κυρία Νίκη Κεραμέως, στην Υπουργό των Εσωτερικών. Εδώ πρόκειται για μεγάλο σκάνδαλο, κυρία Λιβαθινού. Και κύριε Κακούς, είναι μεγάλο σκάνδαλο. Αυτό δεν θα το αφήσουμε να πέσει έτσι. Είναι υποκλοπή προσωπικών δεδομένων και προσπάθεια ενδεχομένως υφαρπαγής των emails ψηφοφόρων του εξωτερικού. Πώς θα το συνεχίσετε? Όταν λέτε, θα το συνεχίσουμε. Όταν λέτε, δεν θα το αφήσετε να... Δεν θα το αφήσουμε έτσι. Θα προβάλλουμε συνεχώς ερωτήματα και θα πάρουμε όλες τις πολιτικές πρωτοβουλίες ώστε να πέσει φως επιτέλους σε μια υπόθεση. Ωραία. Πριν σας κάνω τελευταία ερώτηση... Από τον Πρωθυπουργό. Δώστε μου ένα δευτερόλεπτο να ρωτήσω το εξής. Δεν έχω ακούσει τη γνώμη σας για τις επιχειρήσεις αστυνομίας στα πανεπιστήμια. Εσείς πιστεύετε ότι από το αποτέλεσμα το οποίο προέκυψε, έτσι, όποιο είναι αυτό το οποίο δημοσιοποιήθηκε, είναι δικαιολογημένες αυτές οι επιχειρήσεις αστυνομίας στα πανεπιστήμια? Κοιτάξτε να δείτε, η διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι η πρώτη φορά που κάνει επιχειρήσεις στα πανεπιστήμια. Το θέμα είναι ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιείται βία, κύριε Κακούση, ούτε να βρίσκουμε τα πανεπιστήμια ως άλοθη και ως πρόσχημα για να καλύπτουμε άλλες καταστάσεις, όπως αυτή που μόλις σας περιέγραψα, με τις νέες υποκλοπές σε επίπεδο απορρίτων δεδομένων Ελλήνων του εξωτερικού. Λέω να μην χρησιμοποιείται βία. Εδώ είχαμε να μην γίνεται αντιπερισπασμός. Σε άλλα θέματα, κάθε φορά, να σας πω κάτι, όσο δημοσιογραφούσα, γιατί τώρα μέχρι δεν μπορώ να λέω, δηλαδή, είμαι δημοσιογράφος, ακριβώς, λιγότερο από μήνα, θυμάμαι άπειρες φορές που κάθε φορά που η κυβέρνηση έρχεται στα σκηνιά, βλέπουμε και μία αστυνομική επιχείρηση. Μάλιστα. Κυρία Κεχαγιά, ας μείνουμε λίγο σε ευρωεκλογές. Θα είναι δεύτερο κόμμα, πιστεύετε, ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτές τις ευρωεκλογές. Ναι. Και ο πύχης για σας. Κοιτάξτε, ρωτήσατε για τον πύχη, κυρία Λιβαθινού. Ναι. Τον πύχη τον ορίζει ο ελληνικός λαός. Και θέλουμε να προκαλέσουμε τον ελληνικό λαό με τις προτάσεις μας. Αυτό εσείς το ξέραμε. Και εγώ μπορώ να απαντήσω αυτό. Να μας δώσει ο ίδιος τον πύχη και να προσπαθούμε να τον φτάσουμε και να τον ξεπεράσουμε. Είναι η δεύτερη θέση. Η δεύτερη θέση νομίζω είναι δεδομένη και θα παλέψουμε όχι μόνο για να την κρατήσουμε όπως λένε οι δημοσκοπήσεις. Mm-hmm. Εμείς ξέρετε δεν πανηγυρίζουμε για δημοσκοπήσεις που μας δείχνουν δεύτερους και με μικρομεσαία ποσοστά. Αλλά εμείς θέλουμε να δούμε ότι ο ελληνικός λαός αρχίζει και εμπιστεύεται ξανά τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, γιατί βλέπει στην ηγεσία του και στις προτάσεις μας μία. Δεν θα έλεγα εναλλακτική, μία σοβαρή και αξιόπιστη πρόταση που αφορά τον κάθε Έλληνα και την καθημερινότητα του. Τελευταίες ευρωεκλογές του Αλέξη Τσίπρα ήταν 23. Μάλιστα. Παίζει και αυτό το νούμερο. Και της Νέας Δημοκρατίας 33-12. Ωραία. Παίζει αυτό το νούμερο για το ΣΥΡΙΖΑ και για τη Νέα Δημοκρατία. Όσο πιο ψηλά ο πύχης στεθεί από τον ελληνικό λαό, τόσο καλύτερα για μας να εργαστούμε πιο σκληρά. Θα δεν δώσουμε θα τη μάχη. Δεν θα μας απαντήσετε. Δεν θα δώσουμε. Νέα Αριστερά, πώς βλέπετε με τον κύριο Αλέξη Χαρίτση? Η Νέα Αριστερά είναι ένα νεότευτο κόμμα. Εμείς της ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όποια εκλογική μάχη δώσει και με την παρουσία της στη Βουλή και οτιδήποτε άλλο. Μάλιστα. Κύριε Κεχαγιά, η θητεία πώς πάει? Πάει ο κύριος Κασελάκης? Ποια θητεία? Έλατε. Ο κύριος Κασελάκης. Του Προέδρου. Του Προέδρου, ναι. Όπως βλέπετε, μια χαρά. Και ευτυχώς δεν έχει δοθεί καμία αφορμή, μάλλον δεν έχουν πάρει τα μέσα ενημέρωσης κάποια αφορμή. Μιλήσατε? Έχουμε μιλήσει. Πώς περνάει? Κοιτάξτε, δεν αρχίσαμε τέτοιου είδους διαλόγους. Ποια είναι η κατάσταση δεν στο στράτευμα? Δεν αρχίσαμε να λέμε πώς περνάει, γιατί έχουμε να συζητήσουμε πολύ σοβαρά θέματα που αφορούν όλους μας και τον ελληνικό λαό. Οπότε δεν σταματάει ούτε τώρα μέσα από το στρατό, κύριε. Ωραία, βλέπει βιογραφικά από ό,τι καταλαβαίνω. Όσο μπορεί, δουλεύει και εργάζεται. Κύριε Κεχαγιά, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.